Χαίρετε κύριο πάντοτε αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και ακροατές. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο κανάλι μας και σήμερα με την χάρη του Θεού θα μιλήσουμε για τον βίο των Αγίων Μαρτύρων Ιουλιανής και Θεμιστοκλέους. Μέσα από τους βίους των Αγίων παίρνουμε δύναμη και παραδειγματιζόμαστε διότι οι Άγιοι αγαπητοί φίλοι ήταν σαν και εμάς άνθρωποι οι οποίοι όμως αποδέχθηκαν την πρόσκληση που τους έκανε ο Χριστός και τον ακολούθησαν, σηκώνοντα ο καθένας τον σταυρό του μαρτυρίου στους ώμους τους, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε και εμείς. Έχουμε ανάγκη τους Αγίους μας, διότι έχουμε ανάγκη από τις πύρινες προσευχές τους. Οι Άγιοι του Χριστού μας έχουν μεγάλη παρησία ενώπιόν Του και ό,τι και αν του ζητήσουμε, θα μεσολαβήσουν στο Χριστό για να το λάβουμε, θα πρεσβεύουν για μας πάντοτε. Να προσευχόμαστε στους Αγίους με απλά λόγια, γιατί οι Άγιοι είναι φίλοι μας και να ανάψουμε και ένα κεράκι στην χάρη τους και να ζητήσουμε προτίστος το έλεος και την σωτηρία της ψυχής μας και έπειτα οτιδήποτε άλλο μας απασχολεί. Εσύ αγαπητέ φίλε και αγαπητοί φίλοι που μας ακούς τώρα, όταν θα ανάψεις ένα κεράκι σε κάποιον Άγιο, αυτό το κεράκι το παίρνει ο Άγιος και το μεταφέρει στον θρόνο του Θεού και προσεύχεται για την δική σου σωτηρία και την λύση των προβλημάτων σου. Το κεράκι που θα ανάψουμε είναι μία θυσία και ο Άγιος το κερί αυτό το παίρνει και το πηγαίνει μπροστά στο Χριστό, τη θυσία αυτή που κάνουμε. Αυτό όμως πρέπει να γίνεται έχοντας ορθόδοξη πίστη. Να πιστεύουμε στο Χριστό και να πιστεύουμε ότι είναι ο μόνος που μπορεί να μας δώσει την σωτηρία της ψυχής μας πρωτίστως, αλλά και οτιδήποτε άλλο χρειαζόμαστε, με τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων. Πρέπει να τιμούμε τους Αγίους διότι έχουμε ανάγκη από την προστασία τους, την μεσητεία τους την διδασκαλία τους και την επικοινωνία μαζί τους. Στις δύσκολες αυτές οι μέρες που η πατρίδα μας διέρχεται, η μόνη μας παρηγορία είναι οι προσευχές των Αγίων. Όπως είπαμε, σήμερα θα μιλήσουμε για τον βίο των Αγίων Μαρτύρων, Ιουλιανής της Εκνικομιδίας και Θεμιστοκλέους εκ των Μύρων της Λικίας που η Ιερά Μνήμη τους εορτάζεται από την Εκκλησία μας, την 21η του μηνό Δεκεμβρίου. Η Αγία Ιουλιανή ήταν κόρη ιδολολατρών, οι γονεί τη ήσαν επιφανεί άρχοντε στην Νικομίδια τη Μικρά Ασία, επί βασιλεία του μηνος δεκεμβριου η αγια ιουλιανη ηταν κορη ιδολολατρων οι γονει τη ησαν επιφανει αρχοντες στην νοικομιδια τη μικρα ασια επι του στιγνου ιδολολατρου διοκλητιανου και την αραβόνιασαν με κάποιον Ελεύσιο, ο οποίο ήταν συγκλητικό, και την ερωτεύθηκε παράφορα, και βιαζόταν να γίνει ο γάμο του. Την καρδιά όμως της Ιουλιανής είχε κυριεύσει ο έρωτας για τον επουράνιο νυμφίο Χριστό. Η νεαρή κόρη ποθούσε να διαφυλαχθεί άθικτη και ακέραια για τον Χριστό και προσπαθούσε να αντισταθεί όσο μπορούσε στις επιδιώξεις του μνηστήρα της. Δήλωσε καταρχήν σαν να επρόκειτο για καπρίτσιο κοσμικής κοπέλας ότι θα δεχόταν να νυμφευθεί τον Ελεύσιο μόνο αν εκείνο γινόταν έπαρχο της πρωτεύουσα τη Βυθινία. Παρά την δυσκολία του εγχειρήματο, ο Ελεύσιο επιδόθηκε αμέσω στο έργο αυτό. Δαπάνησε ανυπολόγιστα χρήματα. Έβαλε να μεσολαβήσουν φίλοι και συγγενείς του στην αυλή και σε σύντομο χρονικό διάστημα κατόρθωσε να γίνει έπαρχος της Νικομηδίας της Μικράς Ασίας. Επανέλαβε τότε την πρόταση γάμου και αναγκασμένη πλέον να φανερώσει την πίστη της η μνηστή του Χριστού, είπε «Αν δεν εγκαταλείψεις την λατρεία των μάταιων ειδόλων και δεν προσκυνήσεις τον δεσπότη μου Χριστό, ο ομόζυγό μου δεν θα σε λάβω, διότι πώς είναι δυνατόν να ενωθούν τα σώματά μας και να αντιμάχονται οι καρδιές μας». Ακλώνητη στην απόφασή της παρά τι παρακλήσει των γονέων Ιουλιανή συνελήφθη ως πιστή του Χριστού και σύρθηκε ενώπιον του δικαστηρίου του επάρχου. Ο μνηστήρας της έγινε κριτής και δίμιος. Διέταξε να την γυμνώσουν και να την υποβάλουν σε ανελαίητα μαρτύρια. Μαστίγωσαν την Αγία σε όλο το σώμα της και μετά την χρέμασαν από τα μαλλιά τα οποία και τις ταξερίζωσαν στην φυλακή της παρουσιάστηκε ο διάβολος με την μορφή αγγέλου Κυρίου και της πρότεινε να δεχθεί να θυσιάσει στα είδωλα. Αυτό ακριβώς το οποίο αγαπητοί αδελφοί λέει και ο Απόστολος Παύλος, ότι ο σατανάς μπορεί να εμφανιστεί και ως άγγελος φωτός για να μας παρασύρει στην πλάνη. Δείτε όμως η Αγία τι έκανε και ξεσκέπασε τον πονηρό διάβολο. Οπλισμένη με την προσευχή, με την νοερά ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», η Αγία Ιουλιανή κατατρόπωσε το τέχνασμα του πονηρού, χτυπώντας τον και καταπτύοντάς τον και άντλησε νέες δυνάμεις για την συνέχεια των αγώνων της. Τον χτύπησε δηλαδή κατά κέφαλα τον Σατανά, η Αγία Ιουλιανή, όπως ακριβώς έκανε και η Αγία Μαρίνα την έβγαλαν έπειτα από την φυλακή και την ανέκριναν. Ο Ελεύσιο της απίφθινε έκκληση να τον νυμφευθεί για να γλιτώσει τα βασανιστήρια και της υποσχέθηκε να την αφήσει ελεύθερη να λατρεύει τον Θεό της. Της είπε «Ρίξε λίγο θυμία στον τον βωμό του Δία, κάνε εκεί μία ψευτοθυσία και στην συνέχεια μπορείς να λατρεύεις μυστικά το Θεό σου». Η Αγία όμω είπε ότι στην πίστη μου δεν κάνω καμία έκπτωση. Στα της πίστεω ως αγαπητοί αδελφοί δεν χωρεί η συγκατάβαση. Και έτσι η Αγία παρέμεινε ακλόνητη στην ορθόδοξη πίστη της. Έπειτα την οδήγησαν σε ένα μεγάλο καζάνι που κόχλαζε λιωμένο μολύβι για να την ρίξουν μέσα. Ο πόθος της Αγίας Ιουλιανής για το Χριστό ήταν διάπειρος πιο φλογερός από την όποια επίγεια φωτιά, ώστε η ψυχή της μετάγγισε στο σώμα λίγη από την αυθαρσία που υπόσχεται η αιώνια ζωή στους εκλεκτούς. Όχι μόνο δεν έπαθε τίποτα η Αγία, αλλά όταν άγγιξε το καζάνι, εκείνο έπεσε κάτω και το λιωμένο μολύβι χύθηκε πάνω στους φρουρούς. Μπροστά σε τόσα σημεία και θαύματα, πολλοί από τους ειδωλολάτρες που παρευρίσκονταν στον τόπο του μαρτυρίου, 500 άνδρες και 130 γυναίκες, δόξασαν την δύναμη που χαρίζει ο Θεός στους Αγίους Μάρτυρες. Ομολόγησαν το όνομα του Χριστού και αποκεφαλίστηκαν επί τόπου, με διαταγή του επάρχου. Και παρότι ήσαν αβάπτιστοι διότι ήσαν ειδωλολάτρες, βαπτίστηκαν με το αίμα του μαρτυρίου τους. Έγιναν μάρτυρες του Χριστού. Στο τέλος αποκεφαλίστηκε και η Αγία Ιουλιανή και η ψυχή της αγαλωμένη πέταξε στον ουρανό και τώρα βρίσκεται στους χορούς των Αγίων Μαρτύρων. Ήταν μόλις 18 ετών όταν με αυτόν τον τρόπο τέλεσε τους γάμους της με τον Χριστό. Ο Άγιος Μάρτης Θεμιστοκλής εκ των Μύρων της Λυκίας ο Άγιος Θεμιστοκλής ήταν άνθρωπος με απλούς τρόπους και καθαρή καρδιά και έβωσε το πίμνιό του στα βουνά που βρίσκονται κοντά στα μοίρα της Λυκίας, την εποχή του διωγμού που εξαπέλυσε ο Δέκιος, το 250 μετά Χριστόν. Μια μέρα ένας χριστιανός της πόλεως, Διοσκορίδης ονόματι, που τον κυνηγούσαν οι στρατιώτες του επάρχου Ασκληπιού, του ζήτησε να τον κρύψει. Λίγες μέρες αργότερα κατέφθασαν οι διώκτες του και ρώτησαν τον Βοσκό αν τυχόν είδε τον Φυγάδα. Πιστεύοντας στην καλή τους προαίρεση και νομίζοντας πως όλοι οι άνθρωποι ήσαν όπως και εκείνος, απονήρευτοι, γεμάτοι συμπόνια και καλοσύνη για τον πλησίον, του είπε «Αφήστε τον να φύγει, αδελφοί μου, για να γλιτώσει τον θάνατο. Μην τον προσάγετε στον δικαστή». Χαρίστε του την ζωή, αν και χριστιανός, όπως άλλωστε και εγώ, είναι άνθρωπος όπως και εσείς. Τα ειρηνικά λόγια του εξόργησαν τους στρατιώτες που αποκρίθηκαν. Αν αρνηθεί να μας τον παραδώσεις, θα συλλάβουμε εσένα στην θέση του. Σας έκανα την πρόταση για να ωφεληθείτε, απάντησε ο Άγιος. Αλλά αφού την απορρίπτετε, με χαρά δέχομαι να με συλλάβετε ανταυτού, γιατί είμεθα και οι δύο δούλοι του Χριστού και μέλη του αυτού σώματος. Τον συνέλαβαν και τον πήγαν στα μοίρα, όπου παρουσιάστηκε ενώπιον του δικαστηρίου του Ασκληπιού, ντυμένος με τα απλά ρούχα του Ορισίβιου Βοσκού, με την μιλωτή του και την γλίτσα του. Εξέπληξε ωστόσο ο Άγιος όλους τους παρευρισκομένους, με την φρόνηση και την σοφία των απαντήσεών του, που ανέβλιζαν σαν τρεχούμενο νερό από την Αγία Γραφή. «Πού έκρυψες τον χριστιανό φυγάδα» ρώτησε ο έπαρχος. «Πες την αλήθεια για να σώσεις την ζωή σου». «Εγώ», απάντησε ο Θεμιστοκλής, «έχω και άλλη ζωή και δεν γνωρίζω αλήθεια άλλη από τον Χριστό, ο οποίος είπε «εγώ ημί η οδός, η αλήθεια και η ζωή». Ο Άγιος Θεμιστοκλής αρνήθηκε να υποταχθεί στην λατρεία των ψευτοθεών των ιδόλων, Έλεγξε το ψεύδος τους που οι θεοί των ιδόλων δεν είναι παρά ανθρώπινα πάθη μεταμφιεσμένα και παραδόθηκε στους δημίους λέγοντας «Θέλετε να με βασανίσετε, βασανίστε με λοιπόν. Με χαρά θα πεθάνω και το Χριστό, Γεννόμενο θυσία εις δόξαν του Κυρίου μου, για την σωτηρία εμού και του δούλου του Θεού Διοσκορίδη, για να μάθετε ότι πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Μπορώ να κατορθώσω τα πάντα με την βοήθεια του Χριστού που με δυναμώνει, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος. Τότε τον τέντωσαν από τα άκρα και τον μαστίγωσαν στην κοιλιά, μέχρι που φάνηκαν τα εντός θεία του. Κατόπιν τον κρέμασαν από ένα ιστό, ώστε να γδάρουν τις σάρκες του με σιδερένια νύχια, από εκείνα που χρησιμοποιούσαν για το γνέσιμο του μαλλιού. Παρά τα βασανιστήρια, η χαρά του Αγίου όλο ένα και μεγάλωνε και όταν ανέβηκε στο ικρίωμα είπε στον έπαρχο «Δεν γνωρίζεις, ο Ασκληπιέ, ότι δια του ξύλου, δηλαδή του σταυρού, φανερώθηκε σε εμάς η ζωή και βρήκαμε την σωτηρία. Δεν γνωρίζεις ότι δια του ξύλου κατατροπώθηκε ο δαίμονας καταλήθηκε η προσκύνηση των ειδόλων, ο κόσμος σώθηκε και ο Χριστός δοξάστηκε σε όλη την οικουμένη ως Κύριος. Βλέποντας την θριαμβευτική του όψη ο Ασκληπιός, διέταξε να κατεβάσουν τον Άγιο από το Ικρίωμα, να τον οδηγήσουν έξω από την πόλη και να τον θανατώσουν σέρνοντάς τον πάνω σε αγκαθωτούς θάμνους. Μετά από το ένδοξο μαρτύριο του Αγίου, οι πιστοί φύτεψαν την γλίτσα του στο χώμα που σκέπαζε τον τάφο του. Η γλίτσα έβγαλε ρίζες, μεγάλωσε και έγινε μια τρανία μιγδαλιά που επί πολλά έτη έδινε καρπούς με θεραπευτικές ιδιότητες. Η εορτή του θαυμαστού Αγίου Μάρτυρος Θεμιστοκλέους συμπίπτει σε μέρες που ετοιμαζόμαστε να εορτάσουμε την εορτή της γεννήσεως του Χριστού. Μα θυμίζει εκείνους τους αγραβλούντες ποιμένες που υπήρξαν οι μόνοι άνθρωποι της γης που έσπευσαν να δουν και να προσκυνήσουν τον τεχθέντα Κύριο εν Βιθλεέμ της Ιουδαίας. Μαζί τους προσκυνητής και ο Άγιος Θεμιστοκλής, ο ποιμένας και μάρτυρας, ημνητής της θεότητας του Σωτήρος και ομολογητής και ενώνει την φωνή του με την φωνή των Αγίων Αγγέλων και ψάλλει στους ουρανούς όπου απολαμβάνει την δόξα του Κυρίου, τον αγγελικό ύμνο, δόξα εν υψίστης Θεό και πηγή σιρίνη εν ανθρώπης ευδοκία.